Και στο νομό Σερών, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα κρούσματα παραβατικότητας των ανηλίκων αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Τα νέα παιδιά ασκούν μπούλινγκ στους συμμαθητές τους, όπως επίσης και σε σχολεία του νομού Σερών σημειώνονται επιθέσεις ευτυχώς, χωρίς να λαμβάνουν διαστάσεις μεγάλες, πλην του τελευταίου περιστατικού της Νιγρήτας, όπου δύο νέα ανήλικα παιδιά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο των Σερών μετά από επίθεση που δέχτηκαν από 4 επίσης ανήλικους και 2 ενήλικες 19 ετών. Τα περισσότερα βέβαια περιστατικά βίας σημειώνονται εκτός σχολείων, καθώς τα παιδιά φροντίζουν να δίνουν ραντεβού μετά το σχολείο. Προς το παρόν έχουμε μικρά περιστατικά, εκτός από αυτό τελευταίο που έγινε με την Ιγρήτα, όπου ήταν ένα πολύ μεγάλο περιστατικό και δύσκολο. Είναι στα πλαίσια αυτό που λένε bullying, δηλαδή υπάρχει εκφοβισμός, υπάρχουν σμπροξήματα, δημιουργείται μια παρεξήγηση και δίνουν ραντεβού έξω από το σχολείο και γίνονται μικροεπισόδια. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την εισαγγελία και με την αστυνομική διεύθυνση Σερών να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα που ξεκινάμε τώρα, στη συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση, την κυρία Δούμα, που θα πηγαίνω στο σχολείο για ενημερώσεις σχετικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια της πρόληψης. Αλλά εδώ παίρνω και την ευκαιρία να απευθύνω μια έκκληση στους γονείς, να είναι κοντά στα παιδιά τους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μιλάνε με τα παιδιά τους και να είναι κοντά. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Εμείς ό,τι μπορούμε στο σχολείο θα κάνουμε. Αλλά το πάνε είναι η οικογένεια. Απορίας άξιο είναι το γεγονός πως τα περισσότερα περιστατικά βίας σημειώνονται στα γυμνάσια και όχι στα λύκεια. Το περίεργο είναι ότι συμβαίνουν στα γυμνάσια περισσότερο. Αυτό έχουμε. Σε αγόρια ή σε κορίτσια. Εντάξει, δεν είναι. Μοιρασμένα θα πω ότι είναι. Είπατε ότι γίνονται από ψυχολόγους μαθήματα βιωματικά. Βιωματικές δράσεις μέσα. Υπάρχουν ψυχολόγοι σε κάθε σχολείο. Το 87% των σχολείων μας έχουν ψυχολόγο ή κοινωνική λειτουργό. Στόχος μας είναι το χρόνο να έχουμε στο 100% των σχολείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ΚΕΔΑΣΥ που είναι φορέας του Υπουργείου Παιδείας που έχει δικούς του ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργός, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης για να μειωθούν τα περιστατικά βίας στις σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Η δικαιοσύνη πάει σχολείο», όπως επίσης πραγματοποιούνται και ομιλίες με θέματα που αφορούν στον εθισμό των νέων στα ναρκωτικά και στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια της πρόληψης ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παραβατικότητα των ανηλίκων, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες και δράσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Μία από τις δράσεις είναι η δικαιοσύνη πάει σχολείο. Τμήματα των σχολείων πηγαίνουν στα δικαστήρια και οι μαθητές εναλλάσσονται σε ρόλους μέσα σε δικαστικές αίθουσες με τη βοήθεια των καθηγητών. Μια άλλη δράση είναι καθηγητής πληροφορικής από εδώ πέρα μαζί με αστυνομικό πηγαίνει στα σχολεία και μιλάει στους μαθητές με θέμα εθισμό στο διαδίκτυο. Μια άλλη δράση είναι οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που υπάρχουν στα σχολεία κάνουν βιωματικά μέσα στις αίθουσες με τους μαθητές. Όχι απλές διαλέξεις για να κουράζουν τα παιδιά, κάνουν βιωματικά μέσα στα τμήματα. Όλα αυτά επίσης υπάρχουν από το ΚΕΔΑΣΥ, υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Υπάρχουν οι σύμβολοι παιδαγωγικής ευθύνης που κάνουν συνέχεια ενημερώσεις στα σχολεία. Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται στην προσπάθεια να μειώσουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων που δυστυχώς παίρνει διαστάσεις πολύ μεγάλες ακόμη και στο νομό Σερών.